Έχει κατασκευαστεί γύρω στα 100 μέτρα δικτύου. Έχουν κατασκευαστεί και ο αγωγός ομπρίων και τα δίκτυα ακαθάρτων, τα οποία είναι δεξιά και αριστερά του αγωγού. Είμαστε από τα πιο δύσκολα σημεία του έργου. Εξελίσσεται κανονικά, παρόλο ότι έχουμε μικρές καθυστερήσεις λόγω των όκο, των οργανισμών κοινής οφειλίας που υπάρχουν εδώ πέρα και λόγω κάποιων προβλημάτων με την αρχαιολογία. Θα βγούμε στην πλατεία Αλυσίδες και από εκεί και πέρα είναι η κατεύθυνση αεροπόρου για Ναρέντι. Αυτό δεν το ξέρουμε τι θα βρούμε, έτσι. Δεν ξέρουμε καθόλου. Πιστεύω ότι θα πάνε όλα κανονικά. Παρόλο ότι υπάρχουν μικρές καθυστερήσεις, το έργο εξελίσσεται κανονικά. Θέλετε να μας κάνετε μία υπενθύμηση όσον αφορά το έργο και τι περιλαμβάνει? Το έργο είναι η ανακατασκευή του αγωγού της Λαγκάδας. Ο αγωγός της Λαγκάδας αρχίζει από τα συνεργεία και καταλήγει στο λιμάνι. Υπάρχει στη θέση του ένας παλιός αγωγός που είναι παντοροϊκός. Όμβρια και λίμματα παροχητεύονται σε αυτόν τον αγωγό. Στη θέση του κατασκευάζεται ένας μεγαλύτερος αγωγός. Η διατομή του είναι συγκριτικά μεγαλύτερη. Και παράλληλα δεξιά-αριστερά καινούργια αγωγή για τα λίμματα. Προκειμένου ο αγωγός αυτός να λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο για τα όμβρια. Σήμερα γίνονται οι εργασίες σιδερώματος της πλανός τμήματος του αγωγού της πλάκας. Θα πέσει η πλάκα, έχουν πέσει τα τυχεία και το δάπεδο. Ταυτόχρονα προχωράει η εξκαφή του αγωγού, το μηχάνημα δηλαδή σκάβει και υπάρχουν και συνεργεία της αρχαιολογίας για ένα τείχος που έχουμε βρει, το οποίο καθαρίζεται και να δοθεί άδεια από τον κύριο Τριανταφυλλίδη, ώστε να βγουν τα αρχεία για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την κατασκευή του αγωγού. Το έργο έχει συμβατικό χρόνο 2 χρόνια. Έχουμε αρχίσει πέρσι το καλοκαίρι, σταματήσαμε λόγω του χειμώνα 2 μήνες. Η εξέλιξη του είναι κανονική. Βρισκόμαστε στο πιο δύσκολο κομμάτι, έτσι. Μέχρι την πλατεία Αλυσίδες πάντα υπολογίζουμε ότι είναι πιο δύσκολο κομμάτι και η στροφή προκειμένου να μπούμε στην αεροπόρο Γιαναρέλη. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι στην αεροπόρο Γιαναρέλη θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Είναι αυτό το έργο σε εξέλιξη. Ολοκληρώθηκε το έργο της σύντρευσης που εκτελούμε μέσα στην πόλη και η ΔΙΑΛ ετοιμάζεται να δημοπρατήσει και καινούργιο δίκτυο ίδρυυσης, το οποίο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ, στην πόλη της Μυτιλίνης, που θα περιλαμβάνει δίκτυα ίδρυυσης σε αντικατάσταση των παλιών στο εσωτερικό της πόλης και στο εξωτερικό υδραγωγείο. Και παράλληλα έχουμε δημοπρατήσει και το έργο της αποχέτευσης της Αγίας Παρασκευής.